λεπτά, ξέρει και καλέ ματινάδε ο πρόεδρο του ποταμιού. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Θεωράκη. Δεν είναι δικέ μου Τα παιδιά από την Κρήτη μου τι θέλουν. είναι, είναι ωραία από την Κρήτη. Πάω κατευθείαν στο θέμα. Κυριάκο. Ναι. Εμένα ρωτάς για τον Κυριάκο. Ε, ποιον θα ρωτήσω. Εγώ... Πολιτικό Εγώ... αρχικό είσαι και τον Κυριάκο. Εσύ πρέπει να πει, εσύ είσαι ο ειδήμων στα οικονομικά. Άξερα, εάν είχε ναι. μια βάση αυτό που είπε. Ε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό το δούμε στην πράξη. Ναι. Μείωση φόρων. Ε, Σταματιμό. Σε αυτό το κατήφορο των μειώσεων να σας πω μερικά πράγματα, πράγματα Να σα πω μερικά πράγματα που ούτε και ο κ. Μητσοτάκη τολμάει να τα πει. Δηλαδή. Ε, Εμεί έχουμε πει που μπορούμε να βρούμε το 1 δισεκατομμύριο και που μα χρειάζεται. Πώ θα το βρείτε. Είναι μια απλή κίνηση. Την έχουμε πει εδώ και μερικού μήνε στην Βουλή. Δηλαδή. Θα πρέπει να καταργηθούν τα πολιτικά γραφεία των υπουργών και των υφυπουργών ω δημόσιε υπηρεσίε. Κάποια στιγμή, όπω θυμάστε, ο κ. Τσοχατζόπουλο τότε. Είχε την φαϊνή ιδέα να περάσει όλου του πολιτικού υπαλλήλου των Υπουργών και των Υφυπουργών, Μάλιστα. να του περάσει σε δημόσιου υπάλληλου. Εμεί λέμε ότι αυτό δημιουργεί ε, το κομματικό κράτο, δημιουργεί το πελατειακό κράτο. Εάν καταργήσουμε λοιπόν αυτή τη δυνατότητα των πολιτικών να χρήζουν δημοσίου υπαλλήλου του βοηθού του. Εξοικονομούμε πάνω Ωραία. από ένα δι, περίπου ένα διακόστα το έχουν Όπω μου το είπε, γράψτε το σε ένα χαρτί ναι. και στείλτε το στο κυριάκο το Μητσοτάκι για να συμβάλει και εσύ. Νομίζω, και νομίζω, στο ότι ακούσει, και νομίζω ότι με έχει ακούσει. Και Νομίζω ότι με έχει Κύριε ακούσει. Σκηνοθέτα, προσ... να. Ντάξει, λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Νομίζω ότι με έχει ακούσει και ο Κυριάκο ο ναι. Μητσοτάκι. Γράψτε το σε ένα χαρτί λοιπόν. Γράψτε σε ένα χαρτί, τράβα σας... και στου δυο, και στον κύριο Μητσοδάκη και στον κύριο Τσίπρα, και, πι... και πε του. Και θα γράψει ιστορία. Να σας Ορίστε πω... να η μείωση. Να σα πω, πω, και κάτι άλλο, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Που εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Ελάτε. Ε, γιατί ξορκίζουν πάρα πολύ το θέμα των υπαλλήλων. Λένε δηλαδή ναι. ότι δεν πρέπει, πρέπει, να φύγει ποτέ κανεί υπάλληλο από το δημόσιο. Εμεί λέμε ότι πρέπει να φύγουν υπάλληλοι από το δημόσιο. Λέμε. Ποιοι. Να σα πω. Να σας πω. Τι γίνεται. Εδώ έχουμε κάποιο κόσμο που χάνει τα παιδιά του που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν μια θέση δουλειά. Είτε στην ιδιωτική οικονομία είτε ακόμα και στο δημόσιο. Έτσι. Έχουμε μια οικονομία που καταραίει. Έχουμε συνταξιούχου που χάνουν αυτά τα οποία έχουν πληρώσει. Και δεν θα πειράξουμε την ιερή αγελάδα του δημοσίου. Η Εμείς συνταγή θα είναι οι απολύσει, δηλαδή να Όχι. φύγουν. Ναι. Δεν είναι, είναι, το είναι, πλ... μια... Δεν είναι οι σπατάλε του δημοσίου. Μου. επιτρέψτε μου, οι σπατάλε του δημοσίου, ναι. για να έχουν και όνομα, ναι. περιλαμβάνουν και κάποιου ανθρώπου που είναι στο δημόσιο και δεν δουλεύουν. Κάτσουν μετά τα ξένα, δουλεύουν κάπου αλλού. Ε, Κύριε Αυτιά, θα το δούμε αυτό, εάν και πόσο μπορεί να Ποιο γίνει. Ποιο θα το κρίνει αυτό. Να σα πω κάτι. Δεν θα το κρίνει το γραφείο του Υπουργού. Σωστό. Δεν μπορεί να το κρίνει η Νέα Δημοκρατία που έχει διορίσει το μισό δημόσιο, ούτε το Πασόκ που έχει διορίσει το άλλο μισό, Άρα. ούτε ο κύριο Σύμπρα που διορίζει. Θα πρέπει να εμπιστευτούμε και υπάρχουν θεσμοί σε όλη την Ευρώπη. σε να Θεσμοί αξιολόγηση και πρέπει στο δημόσιο να έχει την αίσθηση ο πολίτη ναι. όταν πηγαίνει εκεί ότι τα λεφτά που βγάζει από την τσέπη του. γιατί Το δημόσιο δεν πλέον η Μέρκερ. Δεν το πληρώνει ο Ολλανδικό λαό. Το πληρώνει ο ελληνικό λαό. Το πληρώνουν οι συνταξιούχοι, το πληρώνουν άρα, οι άνθρωποι λοιπόν. που χάνουν τι δουλειέ του, οι άνθρωποι που κλείνουν τι επιχειρήσει του. Άρα λοιπόν, εμεί δεν κρυβόμαστε. Λέμε ότι το δημόσιο, είδατε μια λίστα που βγήκε που είναι μια ντροπή, ότι έχουμε από τι 250 χώρε, είμαστε περίπου στην 243η λοιπόν, θέση περικοπή, από άποψη δημοσίου. περικοπή δαπανών θα μπορούσε να πει κάποιο, όπα Σταύρο ξεκινάς πρώτα από άλλες δαπάνες που δεν έχουν σχέση με οικογένειες και αν όχι, δεις όχι, κάνεις όχι, μια μετάταξη. Όχι, όχι, όχι. Ε, είμαστε σαφείς. Βεβαίως υπάρχουν σπατάλες στο δημόσιο. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αξιοποιούμε το καλό εργατικό δυναμικό Μες. στο δημόσιο. Σαφείς. Να σας πω κάτι. Πήγα στην Εγναντία εδώ. Και... Πάνω, στα ναι, βόρεια. Ναι, ναι. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δημόσιο πάλι είναι. Με την έννοια ότι είναι εγναντία οδό με πλειοψηφία του δημοσίου. Έχουν κάνει έργο. Κάνουν έργα στο εξωτερικό. Είναι ανταγωνιστικοί στου ιδιώτε. Προσφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να αξιοποιηθούν. Μάλιστα. Πρέπει και σήμερα που θα γίνει η παραχώρηση αύριο να μην πεταχτούν στον δρόμο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μου πει κανεί ότι συμβαίνει με όλες τις υπηρεσίε του Δημοσίου. Πάμε στα μεγάλα θέματα. Αυτή η ιστορία τώρα. Κάθε μήνα περικοπές. Κάθε μήνα σκάνε και φόροι. Αυτό το βιολί δεν ξανά έχει συμβεί ποτέ. Ναι. Δεν θα What? αλλάξει. Εάν What? δεν Πώς μειώσουμε. ποια είναι. Δεν θα αλλάξει αν δεν μειώσουμε τι δαπάνε του δημοσίου. Τι πατάλε του πολιτικού συστήματο και των κομμάτων. Δεν με θα μειώσει δαπανών. Βέβαια, κατάλογο. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Βέβαια, βέβαια. Και, και να σα πω κάτι. Και ταυτόχρονα, ταυτόχρονα. η οικονομία μας χρειάζεται ένα θετικό σοκ. Δηλαδή, όταν λες έναν άνθρωπο ότι δούλευε, κάνει επιχείρηση, πάρει το ρίσκο και θα παίρνεις ίσως το 40% από αυτό που βγάζεις, έτσι, και το όλο το άλλο θα πάει στου φόρου, στι εισφορέ, στι έκτακτε εισφορέ, είναι σαφέ ότι δεν θα το κάνει. Εάν δηλαδή δεν τολμήσουμε να ε, φέρουμε και στην Ελλάδα τολμηρέ το μέσο στο φορολογικό Ωραία, σύστημα. Σου λέω λοιπόν σήμερα, μόλι τελειώσει η εκπομπή, τα έχει έτοιμα σε ένα χαρτί, τράβα και στου δύο. Και στον Πρωθυπουργό και στον Αρχηγό τη Αξιωματική Αντιπολίτευση και πε και το εξή. Πε το εξή, ήμουν δημοσιογράφο, παιδιά, δούλευα, αυτή είναι η εμπειρία μου, έχω το κόμμα μου, τραβάω μπρο. Ποιο θα σου πει ότι είναι υπά... άσχημο, σας πω, ναι, να σας ποιος, ε... Ε... Αλήθεια, η Φόβη. Να σα ε? πω ποιο. Αλήθεια πώ πάει. Να σα πω ποιο θα μα πει ότι είναι άσχημο. Ναι. Ε, πρώτον, ε, η Νέα Δημοκρατία έχει ευθύνε για το κομματικό κράτο του παρελθόντο. Μην τρελαθούμε τώρα, δηλαδή Μάλιστα. ξαφνικά δεν είναι. Ναι, μην πάμε ε, στα παλιά τώρα. Όχι, όχι, τι λέω. Ότι ευθύνη. υπάρχουν πάρα πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που έχουν μερίδιο ευθύνη για αυτή την κατάσταση που ζούμε. Στο δημόσιο και στου φόρου. Πρόσεξε. Απ' την άλλη είναι ο Τσίπρα που μου λε να πάω. Ο οποίο τον ενδιαφέρει να καθιδρύσει ένα κομματικό κράτο. Άρα... Σου θυμίζω, Γιώργο, γιατί είσαι από του λίγου που το πρόσεξε τότε, όταν ψηφίσαμε τον κόφτη. Δεν τον ψηφίσαμε, αλλά το λέω ε, για να καταλαβαίνει ο κόσμο. κάνει να όταν... μην εμφανιστεί ο κόφτη. Πρόσεξε, ή... όταν μπήκε ο κόφτη στη Βουλή ω πολυνομοσχέδιο, έτσι, το άρθρο 170 προέβλεπε την δημιουργία 75 νέων γραφείων γραμματέων στο ελληνικό δημόσιο. 75. Εμεί κάναμε κοστολόγιο ότι αυτό είναι κάποια εκατοντάδε εκατομμύρια ετησίω. Άρα λοιπόν, μου λε να πάω σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν ευθύνη για το σημερινό δημόσιο, έχουν ευθύνη για Βάζει. τη σημερινή σπατάλη. Άρα κατεβαίνετε μόνο μετά και τη... τα σπάσατε με τη φόφια τζεν. είναι κύριε Θαδωράκη. Δεν υπήρχε κάτι ναι. που έπρεπε να διατηρήσουμε ή να σπάσουμε κτλ. Με τη φόφια Αλλά... Εμείς Εμεί κάναμε ένα διάλογο με όλο το χώρο του κέντρου. Από αυτό το διάλογο η κυρία Γεννηματά αποχώρησε. Νομίζω ότι τη συμβουλεύουν λάθο οι άνθρωποι τη. Νομίζω ότι θα σερθεί σε μία απομόνωση. Η ασφάλεια του κόμματο πάντα είναι ωραία, να νιώθει ότι τουλάχιστον έχω το κόμμα μου. Εμεί πιστεύω θα επιμείνουμε και υπάρχει κόσμο στον ευρύτερο χώρο του κέντρου, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτε, που συζητάμε μαζί του και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να κάνουμε μία σημαντική πρόταση στην ελληνική κοινωνία. Μετά τι εκλογέ ο Σταύρο, ο Θεοδωράκης. Μετά τι εκλογέ, η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση μεγάλων αλλαγών, μεγάλων τομών. Πρόσεξε όμω και νέων ανθρώπων. Με το πρώτο κόμμα. Και νέων ανθρώπων. Με το πρώτο κόμμα. Έβλεπα χθε ναι, ναι, ναι. Ε, τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε αρκετά πράγματα που έχει πει και το ποτάμι κατά καιρού. Και γύρναγε μετά η κάμερα και βλέπαμε το παλιό πολιτικό δυναμικό. Θα μπορέσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, πιστεύετε, εγώ σα λέω με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό, να κάνει Αυτέ οι τομέ που δεν έκανε τόσα χρόνια που κυβερνούσε, η άποψή μα είναι ότι αν δεν υπάρξουν μεγάλε μεταρρυθμιστικέ δυνάμει που θα ενισχυθούν, η χώρα θα πηγαίνει από μνημόνιο σε μνημόνιο. Από χρεοκοπία σε χρεοκοπία. Όταν ανακυκλώνει τα πρόσωπα, ανακυκλώνει τα προβλήματα. Μάλιστα. Έχει κανένα βοσκοτόπιο εκεί στο... <laughs> στα χαλιά. Ε? Έχω και. Δεν μα είχαν ενημερώσει. Γιατί αν. Α, αυτό μου έβαλε... λέγανε χθε ναι, ναι. από την Κρήτη. Ναι. Επειδή εμεί έχουμε και πολλά εκεί βουνά. Ναι. Θα παίρναμε κι εμεί δύο-τρία κανάλια. Κάρα μπάρμπα τίποτα εκεί. Πρόσεξε όμω. Εδώ υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή. Και άκουσα χθε τον κύριο Στουρνάρα. Και να είμαι ειλικρινή, δεν συμφωνώ. Είπε ο κύριο Στουρνάρα ότι θα δώσει το πόρισμα για την Τράπεζα Αττικής στη δικαιοσύνη. Το πόρισμα για την Τράπεζα Αττικής πρέπει να δοθεί στη Βουλή. Η Βουλή διερευνά αυτή τη στιγμή τα δάνεια των κομμάτων, όπω ξέρει, τα δάνεια των Μίντια. Ε, να δούμε λοιπόν και τα νέα δάνεια του νέου καθεστώτος. Γιατί ακούγονται πάρα πολλά. Ότι η Τράπεζα Αττικής έπαιξε το παιχνίδι που έπαιξε σε άλλα χρόνια μια άλλη τράπεζα. Τα θυμάσαι με το Κοσκοτά. Πρώτο που θέμα στην μία... καθημερινή σήμερα ναι, με πολλέ αποκαλύψει. Ναι, ε, επειδή όμω δεν πρέπει να μιλάμε μόνο με πληροφορίε. Είναι σημαντικέ πληροφορίε. Θέλουμε από την Τράπεζα τη Ελλάδο, από τον κύριο Στουρνάρα, να στείλει το πόρισμα, το πόρισμα τη Τράπεζα Αττική στη Βουλή. Να δούμε λοιπόν, ενισχύθηκε ο αυτιά. Ενισχύθηκε ο Θεοδωράκης γιατί ακούγονται πολλά ονόματα κουμπάρων, Σαφής. συγγενών και φίλων του νέου καθεστώτο των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, οι οποίοι ενισχύθηκαν. Και προσέξτε, κάθε φορά όταν λέμε αυτό, ο κόσμο πρέπει να αντιλαμβάνεται τι λέμε. Τα λεφτά δεν υπάρχουν σε κανένα πιθάρι και τα παίρνουν. Για να τα δώσει η Τράπεζα Αττική σε κάποιου φίλου, κάποιοι τα χάνουν. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν τι καταθέσει του ενισχύουν. Εργολάβου εργολάβους ενισχύουν φίλους του καθεστώτος. Σας ευχαριστώ θερμά, σύντομος, γρήγορο. Έτσι, μπορεί να συμφωνούμε ή να διαφωνούμε. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Είσαι ακόμα δημοσιογράφος, έτσι. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω.